Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της Δίων Τηλεόρασης, στην εκπομπή «Κοντά στους αγρότες», η εκπομπή που απευθύνεται στους τηλεθεατές, αγρότες, κτηνοτρόφους και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, της κεντρικής Μακεδονίας, της μεγάλης αυτής οικογένειας της κεντρικής Μακεδονίας, που θα πρέπει αυτό σιγά σιγά να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Εδώ και 2,5 χρόνια ο θεσμός λειτουργεί και έχουμε προσκεκλημένο σήμερα στην εκπομπή μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, τον κύριο Χρήστο Γκουντενούδη, σε μια ευόλιστη σύλλη συζήτηση, η οποία στο πρώτο μέρος αναλύσαμε κάποια ζητήματα. Πάμε λοιπόν και στο υπόλοιπο κομμάτι. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στις ομοιότητες και στις διαφορές του πρωτογενή τομέα στις ενότητες Κιλκής και Πιερίας. Πώς θα τις χαρακτηρίζετε αυτές, και δράτουμε της ευκαιρίας, η Δίων Τηλεόραση και αυτή η εκπομπή απευθύνεται βεβαίως και στην Πιερία και στον Κιλκής. Είστε εσείς από τον Κιλκής, είμαι εγώ από την Πιερία, να μας πείτε έτσι διαφορές και ομοιότητες. Με την ευκαιρία, μάλλον μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τη Δίων Τηλεόραση, γιατί πραγματικά προβάλλει την περιφέρεια κατ' ουσίαν. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν, έχετε ακούσει υποσχέσεις, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν και το έχουμε κατά νου και ως περιφέρεια και ο περιφερειάρχης μας και εμείς οι αντιπεριφερειάρχες. Οι ομοιότητες είναι αρκετές. Ναι. Η διαφορά μας είναι ότι η Πιερία βρέχεται από θάλασσα. Εμείς εκεί πέρα έχουμε μια λίμνη, η οποία βέβαια είναι η μισή στα Σκόπια περισσότερο και η μισή είναι στο... Στην θα Ελλάδα, λέγαμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι ζηλεύετε τα 84 χιλιόμετρα των πιερικών ακτών. Έτσι, δείτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, είναι από τα θετικά του Καλλικράτη για το θέμα του τουρισμού. Είναι γεγονός ότι όταν κάνουμε τις συναντήσεις τουρισμού, εμείς επωφελούμαστε για το θέμα τουρισμού. Να. Γιατί βέβαια υπάρχει και ο εναλλακτικός τουρισμός, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αφού υφίσταται ο τουρισμός, ο θαλάσσιος, ο παραλιακός... Στον εναλλακτικό, όπου η ΠΕ Κιλκής, τα δείγματα γραφής της είναι πολλά, θα λέγαμε. Είναι αρκετά, τώρα αρχίζουμε, αυτό το οποίο έχει να δείξει η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής είναι το μοναστηριακό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό. Τον οποίο τον εκμεταλλεύεστε όπως πρέπει. Προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε και ακόμα καλύτερα. Βέβαια, ως περιφέρεια πλέον, μπορούμε να πούμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Και μέσα από αυτό που είπατε προηγουμένως για το θέμα των ακτών της Πιερίας ή των ακτών της Χαλκιδικής και ούτω καθεξής των άλλων περιφερειακών ενωτήτων, προσπαθούμε να αποφεληθούμε όλοι μαζί για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί και ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, τα αγροτικά προϊόντα, είναι αλληλένδετα. Και θα πρέπει να τα παντρέψουμε για να μας βγάλουν από την οικονομική κρίση. Σαφώς. Ήδη το μότο που υπάρχει από την πολιτεία είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο προχωράει έτσι αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, έχουν μόνο σε συνθήματα να παντρέψουμε την ανάπτυξη που ακούει στο όνομα πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό. Ανταυτού όμως, για παράδειγμα, θα σας πω σχέδια βελτίωσης στον πρωτογενή τομέα. Νιώσι μου και γέρασα. Και γελάνε κάποιοι τώρα, φίλοι που μας παρακολουθούν, για τα σχέδια βελτίωσης. Δεν έχετε βεβαίως την αρμοδιότητα και την ευθύνη εσείς. Δεν είναι η μορφή σε εσάς και δεν είναι η μορφή σε κανέναν. Απλώς λέω, επειδή είχαμε και τη δυνατότητα τον περασμένο Δεκέμβρη να έχουμε τον ειδικό γραμματέα κοινοτικών πόρων και υποδομών, τον κύριο Θεοχαρόπουλο, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Αλλά θα έλεγα ότι τι να το κάνω, δηλαδή είναι η ρευστότητα είναι που στραγγαλίζει στην κυριολεξία των πρωτογενή τομέα. Αυτό ακριβώς, ναι. Όχι, είναι πραγματικά με τα σχέδια βελτίωσης έτσι όπως καταντήσανε τα τελευταία χρόνια, είναι απογοητευτικό. Είναι ανέκδοτο πλέον τα σχέδια βελτίωσης. Αυτό μου λένε. Και αυτοί που έχουν ενταχθεί φοβούνται να κάνουν την επένδυση. Και ο λόγος είναι, θα πάρω την επιδότηση που δικαιούμαι. Και πότε θα την πάρω. Αυτό ακριβώς. Γιατί πρέπει να... κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, γιατί δάλλως πρέπει να καθίσουμε και να απλώσουμε το σώμα μας κάπου και να περιμένουμε, ότι κάτι θα αλλάξει. Και νομίζω σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει ένα αμυδρό
αμυδρό φως. Συμμερίζεστε την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις του ότι στο τέλος του 2013 βλέπει χαραμάδα στο φως το τούνελ της ανάπτυξης. Θα έρθω και θα γίνω και βέβαια και εγώ είμαι ένας απλός πολίτης και θα πω τώρα τα ίδια ακούμε από όλους. Βέβαια, εγώ δεν είστε απλός πολίτης, είστε θεσμοθετημένα ο πρώτος στην τάξη στην ΠΕ στον Κιλκί, στον νομό Κιλκί. Ως απλός, επαναλαμβάνω, ως απλός πολίτης κατά πρώτον και κατά δεύτερον ως θεσμός βλέπω ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Ναι. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάνει τώρα τις ανάλογες κινήσεις, αυτό που λέμε γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός στοχεύει στον πρωτογενή τομέα, γιατί και οι συναντήσεις τις οποίες τώρα στη διάρκεια θα κάνει, είτε λέγεται Κίνα, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται θα στοχεύει και στον πρωτογενή τομέα. Θα φανεί αυτό, θα φανεί στην πορεία. Φανεί στην πορεία. Μακροπρόθεσμα, δεν θα εμείς φανεί θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι όλα θετικά. Μάλιστα. Γιατί αν είναι έτσι μόνο και τα παιδιά μας θα μας φύγουν. Θα μας φύγουν τα παιδιά όπως είπατε, αλλιώς να απλωθούμε και... Έχουμε το φαινόμενο να έχουμε τις αυτοκτονίες συμπολιτών μας, ανθρώπων αυτό που είναι στο επιχειρήν, που έχουν φτάσει τις χιλιάδες πλέον. Ήτανε δεκάδες, γίνανε εκατοντάδες. Κοιτάξτε, και δεν ξέρω αν θα μιλάμε για μια γενοκτονία, επιχειρηματική γενοκτονία. Ενδεχομένως το απευχόμαστε και να μην... Βέβαια, όχι. Γινόμαστε λίγο υπερβολικοί. Πιστεύω, ναι, είναι λυπηρό ότι γίνονται αυτοκτονίες και πραγματικά ορισμένοι συνάνθρωποι μας ζουν και βιώνουν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Και αυτό που λέω κατά κόρον εγώ, εδώ είναι από αυτήν τη συγκυρία να μπορέσουμε να μάθουμε, ναι, να συνεργαζόμαστε ενωμένοι, να μπορούμε να βγούμε αλόβητοι και πιο δυνατοί, αν θέλετε. Μάλιστα. Για να έρθω και πάλι, να μην υπάρχουν οι σκέψεις των προηγουμένων χρόνων, αν θέλετε και εμείς οι πολιτικοί, εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, όχι να λέμε το παιδί θα σου βολέψω, θα σε κάνω, θα σε... δεν υπάρχει. Να καταλάβει ο νέος ότι πλέον όλα θα κινούνται αντικειμενικά και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι και η σημερινή κυβέρνηση πάει να στοχεύσει. Το δόγμα μαζί τα φάγαμε ισχύει. Που είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος, επειδή είπατε για η πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε, χρονιώτα η πολιτική. Αν το δούμε σε λεπτομέρεια, άλλοι φάγανε με το δαχτυλάκι και άλλοι κουβαλούσαμε τους κουβάδες. Και με πάμπερς, λέω εγώ στην τύχη κάτι έτσι, για να αποκαταστατώ. Λοιπόν, στα καθημάσια. Κτηνοτροφία στην Κεντρική Μακεδονία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπάρχουν αρκετά παράπονα ότι είναι παραμελημένοι και υποβαθμισμένοι. Ποια το, είναι... μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κτηνοτροφίας και γενικά στην Ελλάδα και της Γεωργίας, αν θέλετε, είναι το κόστος παραγωγής. Το πολύ το μεγάλο κόστος παραγωγής. Όντως, οι κτηνοτρόφοι μας, αν δείτε πώς πάνε τα αγροτικά προϊόντα, είτε λέγεται καλαμπόκι στα σιτηρέσια που δεν παίρνουν, έχουν να ταΐσουν τα ζώα δεν τους αυτή την περίοδο και μου λένε ότι κανιβαλίζουν τα ζώα τους. Άρα, λοιπόν, πρέπει η κεντρική διοίκηση όχι να κάνει αποσπασματικές ενέργειες και να λέει σας δίνω λίγο ψυχουλάκι, πάρτε το, μια επιδότηση ή σας δίνω 150 εκατομμύρια το 2008. Και φτάνουμε το 13, 5 χρόνια μετά και στέλνει κάτι χαρτουδάκια. Να τα δεν λέω από ποιο τραπεζικό ίδρυμα έγιναν όλα αυτά. Θυμάστε, πρόσφατα το αναδείξαμε. Πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει όχι μόνο την κτηνοτροφία, επαναλαμβάνω, και την ελληνική γεωργία, να τη δει με πολύ καλό μάτι. Με πολύ καλό μάτι, γιατί... είναι και το έχει πει επανειλημμένος και ο κύριος Σαμαράς και άλλοι πολιτικοί στο παρελθόν ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης, ναι, της χώρας. Ανταυτού βέβαια δεν κάνουν τίποτα. Το λέει ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός μας το να λέει αυτό, να αλλά σας πω και με την η εμπειρία. Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ένας για Χίο Τράβηξη και ο άλλος για Μυτιλίνη. Ο υπουργός, ναι, και ο αναπληρωτής υπουργός. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Έτσι και όταν. Εγώ αυτό που έχω να πω. Τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια. Αυτό που έχω να πω. Να πω πριν, όταν είχα κατεβεί για πρώτη φορά τότε τις παραμονές Χριστουγέννων, είπα αυτή η συγκυρία που υπάρχει να έχουμε συντεχνιακό, σε σύγκριση με το επάγγελμά μου, συντεχνιακή διοίκηση στο Υπουργείο, πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
Στην πορεία βέβαια, εντάξει, υπάρχουν λέτε για τον τεχνοκράτη υπουργό, τον κύριο Τσαφτάρη, υποθέτω, γιατί λιγότερο τώρα ο κύριος Χαρακόπουλος δεν έχει σχέση με το αυτό. Εκλέγεται πώς, βέβαια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Από αγροτική οικογένεια κατάγεται, είναι, γνωρίζει και αν μη τι άλλο και από κτηνοτροφική περιοχή. Ναι. Και υπήρξε και υπεύθυνος κάποια στιγμή στο κόμμα του στην αγροτική ανάπτυξη, σε αλλά πώς. Άλλο τώρα υπεύθυνος στα κομματικά και άλλο στο να βάλεις υπογραφές, στο να κάνεις πολιτικό σχεδιασμό, στο να υλοποιήσεις αυτά που πρέπει να υλοποιηθεί. Τα αυτονόητα και σε αυτή την περίπτωση. Πάντως και για το θέμα της κτηνοτροφίας, για να επανέλθουμε, ότι και οι κτηνοτρόφοι μας, επαναλαμβάνω, να αλλάξουν σκέψεις και αν μη τι άλλο, πρέπει να σκεφτούν και διαφορετικά. Αν μπορούν να κάνουν και καθετοποίηση του προϊόντος του. Από γιατί την παραγωγή ακούγεται, μέχρι την διακίνηση. Ακούγεται κατά κόρον. Από το χωράφι στο ράφι λέτε, έτσι. Ακούγεται κατά κόρον ότι ξέρεις το γάλα, εγώ το δίνω 30 λεπτά, 40. Φτάνει 1,20. Και 1,5. Το πουλάνε 1,20. Γιατί δεν πας να το πουλήσεις κι εσύ. 1 ευρώ. Όχι 1,20, 1 ευρώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε, επειδή υπάρχει και το κακό προηγούμενο των συνεταιρισμών. Mm-hmm. Και γι' αυτόν δεν δημιουργηθήκαν και οι ομάδες παραγωγών όπως έπρεπε να δημιουργηθούν. Γιατί εσύ κατά την άποψή μου. Απέναντι στους συνεταιρισμούς, στη φιλοσοφία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο συνεταιρισμός, έτσι όπως λειτουργήσε, σαφώς είμαι απέναντι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή. Ο νέος νόμος ο 4.000. Ο συνεταιρισμός, η ένωση, ο συνεταιρισμός να είναι φτωχός και αυτοί που συμμετείχαν να είναι πλούσιοι. Εσείς πώς το βλέπετε. Ναι. Όμως με αυτή την νοοτροπία και τη σκέψη δεν μπορούσαν να κάνουν και ομάδες παραγωγών. Δεν γιατί οι ομάδες παραγωγών. Είναι παρεμβατικός ο ρόλος τους και καθορίζουν. Σαφώς. Ναι, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Ναι, να υπάρχει ως συνδικαλιστικό όργανο. Πλέον οι ομάδες παραγωγών να μπορούν να λειτουργούν συντεχνιακά προς ένα προϊόν. Κτηνοτρόφοι, είτε είναι βαβακοπαραγωγή. Γιατί για παράδειγμα σε εσάς έχουμε και το πολύκαστρο εκεί με τα αλεύρια και τα στάρια και τα λοιπά, όπου ήταν καθοριστική η δυναμική που... Όχι, γενικά και στο πολύκαστρο βέβαια. Το πολύκαστρο βέβαια είναι περιοχή η οποία έχει την κοιλάδα του αξιού και έχει υποτιστικές καλλιέργειες περισσότερο. Έχει βέβαια και τις ξηρικές, αλλά περισσότερο η πλευρά του Κιλκής που έχει, και ξέρετε ότι ο νομός Κιλκής, σαν πρώην νομός, ήταν ο δεύτερος νομός μετά τη Λάρισα σε Σιτηρά. Ναι, ναι, γνωρίζω. Αυτό το γνωρίζετε. Σε γενικές γραμμές, επειδή περπάτησε την περιοχή. Επανέλθω, οι ομάδες παραγωγών, αν μπορούσαν να συνεργαστούν, μπορούσαν να κάνουν πολλά, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αλιεία και οστρακοκαλλιέργεια στην Κεντρική Μακεδονία. Και βεβαίως θα το ρωτήσω στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα βρεθώ με τους φίλους αλλιείς και τους μηδάδες και τα λοιπά, θα μου πούνε καλά, είχες τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν τον ρώτησες στοιχειοδός για εμάς τι προβλέπει. Κοιτάξτε, συναντηθήκαμε βέβαια, είχαμε κάποιες συναντήσεις και περισσότερο η μηδοκαλλιέργεια, η οποία πραγματικά είναι η μηδοκαλλιέργεια που παράγεται εδώ πέρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή της Πιερίας, η Μαθίας, και στην περιοχή Θεσσαλονίκης, Χαλάστρα, Κίμινα και εκεί ο κόλπος, ο εσωτερικός του Θερμαϊκού, είναι κατά κύριο λόγο εξαγώγημο. Το 90% εξάγεται. Βέβαια δεν το γνώριζα εγώ αυτό, τώρα το μαθαίνω. Αλλά αυτό που έχω να πω και για τους φίλους τους μηδοτρόφους της Πιερίας και της Ημαθίας, ότι τελευταία που έγιναν κάποιες μελέτες για να χαρακτηριστεί η ζώνη, να ξέρουν ότι οδεύει πάρα πολύ θετικά να χαρακτηριστεί η ζώνη της Πιερίας και της Ημαθίας ζώνη Α. Ξέρετε ότι υπάρχει η ζώνη Α και η ζώνη Β και η ζώνη Γ. Η Β είναι, πρέπει να γίνει κάποια εξυγένση για να μπορέσει το προϊόν να βγει στο εξωτερικό ή αν εξυγενθεί στο εξωτερικό και οπωσδήποτε η τιμή του είναι μικρότερη. Η ζώνη Α μπορεί κατευθείαν να γίνει εξαγώγημο και οπωσδήποτε να έχει οικονομικά ωφέλη διαφορετικά. Οπότε είναι θετικά. Και το θετικό επίσης είναι η ΠΟΑΗ που είπαμε προηγουμένως, ότι της Πιερίας είναι, και όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της υπογραφής που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα με τις παράνομες μηδοκαλλιέργειες. Θα ήθελα και ένα σχόλιο τώρα για τη συνεργασία σας με τον Δημήτρη Τσιμίτρη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που είναι γέννημα θρέμα αγρότης, και κατά πόσο και πώς προχωράει η συνεργασία μαζί του σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία. Γιατί νομίζω ότι
με τον αλλαγή των ρόλων έτσι όπως έχει γίνει από τον επικεφαλή σας, τον κύριο Τζιτζικώστα, έχει αναβαθμιστεί και ο κύριος Τσιμήτρης. Κοιτάξτε να δείτε. Η αναβάθμιση δεν είναι τωρινή. Είμαστε όλοι οι ίδιοι είμαστε. Όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε μια οικογένεια. Ο Δημήτρης ο Τσιμήτρης είναι ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν οι εντεταλμένοι σε κάθε περιφερειακή ενότητα, οι εντεταλμένοι αγροτικής ανάπτυξης και αντίστοιχα και σε άλλους τομείς υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για την γεωργία και την ελληνική γεωργία γενικά, αλλά περισσότερο για την γεωργία εδώ πέρα στην Πιερία. Και όχι μόνο. Εγώ δεν περίμενα να γνωρίζει τόσα πολλά για το θέμα της αλιείας και της, γενικά και της μυδοκαλλιέργειας που λέγαμε προηγουμένως. Και όλη είναι μέρα, πάρα πολύ καλό. Όλη μέρα τρέχει, έτσι. Απλώς σας το βεβαιώνω εγώ ότι όλη μέρα τρέχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό με την ευκαιρία αυτή είναι ότι οι συνεργάτες αυτοί, όπως είναι ο Δημήτρης, όπως είναι ο Τζιρίτης, ο Δημήτρης στη Χαλκιδική, ο Βεργίδης ο Ανδρέας από την Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκής, ο Σφελινιώτης ο Νίκος από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Κανάκας ο Βασίλης και ο Καγιάς ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, από την Πέλα, η Μαρία Ιζωγράφου, όπως και ο κύριος Καζαντζίδης από την Ημαθία. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που καθόμαστε σε ένα τραπέζι και προσπαθούμε να δώσουμε, γιατί να το πω όπως λέει και η λαϊκή ρίση, ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ελπίζω να μην ξεχάσατε κανέναν με και τους ανθρώπους. Σας πούνε αύριο μεθαύριο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς καθόμουν και... Είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα που έχει δύο είναι η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Καθόμαστε, επαναλαμβάνω, και συζητάμε προβλήματα, βάζουμε στο τραπέζι προβλήματα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε εκ του σύναγκης και να μπορέσουμε να δώσουμε τον κόσμο μας, τον αγροτικό μας κόσμο, ό,τι θετικό μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, η προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή μιλούσε και είχε αναδείξει μπροστά τη φιλοσοφία της άλλης γεωργίας. Και επειδή είστε γεωτεχνικός, φαντάζομαι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την άλλη γεωργία, ακούγατε κι εσείς τότε. Τι εκτιμάτε πως πρέπει να κρατήσει από αυτή την άλλη γεωργία η νέα κυβέρνηση και ποιο μοντέλο βλέπετε εσείς ως ιδανικό? Τώρα είναι λίγο ίσως και ασκήσεις επί χάρτου όλα αυτά. Και είναι και λίγο αυτό... φιλοσοφία, έτσι, αλλά... Αυτό ακριβώς. Γιατί άκουγαν και εκείνη την περίοδο και ρωτούσε πολλοίς κόσμος τι είναι αυτή η άλλη γεωργία και γιατί σήμερα δεν ακούν... Μου το επαναφέρανε. Μου λένε κάποτε λέγαν για την άλλη γεωργία. Η άλλη γεωργία που πήγε, περίπατο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ την άλλη γεωργία, επειδή είμαστε γεωτεχνικοί και εμείς οι γεωτεχνικοί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, γιατί συνεργαζόμαστε με τον άνθρωπο που δουλεύει και παράγει. Εγώ τη βλέπω την άλλη γεωργία, όπως είπα και προηγουμένως, στην ενημέρωση, κατά κύριο λόγο, στην ενημέρωση προς την κατεύθυνση να αλλάξει νοοτροπία και να καταλάβει ότι ο αγρότης είναι επάγγελμα και ο κτηνοτρόφος είναι επάγγελμα και είναι επιχειρηματίας και μπορεί να κάνει οτιδήποτε όπως κάνουν οι άλλοι και να μην τρέπεται να το λέει. Εμείς από την πλευρά μας θα του δώσουμε τα εχέγγυα να μπορέσει να ανταγωνιστεί απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, να το πω, στην αγορά, για να μπορέσει να καταλάβει ότι το προϊόν του, και εδώ είναι το ζητούμενο, και είναι ότι τα ελληνικά προϊόντα, κύριε Τσιμπονίδη, το ξέρουμε όλοι, ότι το ιδιαίτερο που έχουν είναι η ποιότητά τους. Και την ποιότητά τους θα την αναδείξουμε μόνο αν κάνουμε προϊόντα με ταυτότητα. Μάλιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε, αν θέλετε, αυτή την άλλη γεωργία. Γιατί η άλλη γεωργία, ο απλός ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, τη μεταφράζει τι θα πάρω στην τσέπη μου, τι λεφτά θα πάρω στην τσέπη μου. Την άλλη γεωργία, όπως είπατε πολύ σωστά, την έχει θεωρία, άλλη γεωργία, ανάπτυξη, δεν γίνεται. Διανύοντας τα τελευταία λίγα ελάχιστα λεπτά της εκπομπής μας, αν είχατε απέναντί σας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσαφτάρη, τι θα του συστήνατε να αποφύγει, τι θα του προτείνατε να επιμείνει να κάνει, τι θα του ζητούσατε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στον ελλαδικό χώρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πληθυσμιακά. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν θα μας κάνει χάρη και διεκδικητικά να βάλουμε όλοι μας την υπογραφή μας, δεν θα μας κάνει χάρη κανένας Τσαφτάρης,
λέω το όνομα του σημερινού υπουργού, κανένας κύριος Τσαφτάρης δεν θα μας κάνει χάρη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο υπουργός γεωργίας συνήθως είναι από την Ήπεθρο. Βέβαια, ο υπουργός, η καρέκλα του υπουργού γεωργίας, το ξέρετε ότι είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Βεβαίως και ήδη ο συγκεκριμένος το έχει νιώσει. Εγώ θα πω ένα. Ο κύριος Τσαφτάρης έτυχε να είναι και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Βέβαια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από αγροτική περιοχή. Να πω, να μην ξεχνάει από πού κατάγεται. Το κύριο. Ναι. Εάν κάνει όμως διαχείριση πολιτικής των πολιτικών πραγμάτων, γιατί διαχείριση δεν κάνει τώρα ένας υπουργός. Διαχείριση όμως εκεί ο πρωθυπουργός και όταν κάθονται σε ένα τραπέζι για ξέρω να μιλήσουν. Δεν κάνει κανέναν πολιτικό σχεδιασμό, γιατί για παράδειγμα, με προκαλέσατε τώρα και θα πω. Farmers Market. Το ακούσαμε πριν από κάποιους μήνες. Έγινε στην Πρέβεζα, θα γίνει και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε λοιπόν τον Μάιο. Σε λίγο θα είμαστε στον Ιούνιο που θα έχει 40 βαθμούς, τον Ιούλιο που θα έχει 45 βαθμούς και τον Αύγουστο που θα έχει 50 βαθμούς και δεν θα κινείται τίποτα απολύτως. Και λέω, πολιτικός σχεδιασμός Farmers Market. Πού είναι, είδατε, ακούσατε τίποτα ή προτρέχω και σε αυτόν τον τομέα ή είναι και αυτό λαϊκισμός. Και τι θα βοηθήσει αυτό το Farmers Market. Κοιτάξτε, ίσως δεν το έλεγε ξενικά, γιατί ο κόσμος, ο Έλληνας αγρότης θέλει να ακούει ελληνικές λέξεις. Ναι. Θέλει να ακούει ότι ίσως θα έλεγε την καθετοποίηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, των προϊόντων από που παράγει. Παραγωγή και να από τα... των προϊόντων που παράγει, για να καταλαβαίνουμε. Από το χωράφι στο ράφι. Εγώ αυτό που θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή, άπτοντας αυτή την ευκαιρία και πάλι ευχαριστώ για, για την πρόσκληση, είναι ότι σήμερα το πρόβλημα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα μιλάω, σήμερα που βιώνουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε με το νόμο που ψηφίστηκε αυτόν το 4061 να δώσουμε τις κοινόχρηστες εκτάσεις. Και υπάρχει πρόβλημα να χαθούν λεφτά, να χαθούν επιδοτήσεις. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω σε ήδη ποια έχω κάνει τις προσπάθειες, ήδη τώρα πάλι καταγράφονται από όλες τις περιφερειακές ενότητες τα προβλήματα για να τα ξαναεκθέσω και να δούμε, γιατί δεν μπορεί στο βωμό ότι να μπορέσουμε να βγάλουμε λεφτά, να πάμε να χάσουμε λεφτά. Και το έχω πει και γι' αυτό λέω τον κάθε υπουργό να σκέφτεται και να μην ξεχνάει από πού είναι. Του. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Μια έννοια που χρησιμοποιείται κατά κόρον από σχεδόν όλους τους πολιτικούς μας. Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση Ρόδια, Ηλίανθος, γίνομαι συγκεκριμένος, που δοκιμάζονται Πιερία, Πέλα, Κιλκής, στη δική σας την περιοχή. Γιατί όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη έτσι, υποστήριξη από τους θεσμικούς φορείς στην πρόθεσή τους. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε για το Κιλκής, την εμπειρία μου στο Κιλκής είναι ότι υπάρχει ένας συνεταιρισμός, μάλλον μια ομάδα παραγωγών, η οποία προχωράει πάρα πολύ καλά στο θέμα του ροδιού. Ναι. Ήταν πρώην καπνικός συνεταιρισμός και τώρα έχει... Πάει καλά. Αρκετά καλά. Βέβαια δεν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες, γιατί καμιά φορά τα ρόδια, ξέρετε, αν έχει παγετό οπωσδήποτε και τα υπόλοιπα δέντρα, έχουν πρόβλημα. Εμείς εκεί πέρα, επειδή έχουμε πολύ αέρα, δημιουργούν και σκάζουν και δεν έχουν καλή ποιότητα. Ήταν η περσινή χρονιά, αν δεν κάνω ναι, λάθος. Για το θέμα του ηλίανθου υπάρχει μια έξαρση γιατί. Ενώ ο ηλίανθος... Και όπως προβλέπεται από την ορθή γεωργική πρακτική η αμυψισπορά των καλλιεργειών, είναι μια καλλιέργεια αμυψισποράς. Αν δείτε, αν ρωτήσετε έναν αγρότη και αν του πείτε ότι μετά από ηλίανθο, αν έβαλε στάρι, πόσο στάρι έβγαλε, και θα σας πει πόσο είναι. Mm-hmm. Αλλά ο ηλίανθος περπάτησε περισσότερο γιατί υπάρχουν τα συμβόλαια. Υπάρχει... Ότι είναι συμβολιακή γράφει... η καλλιέργεια και αυτό υπάρχει και στην περιοχή σας και μονάδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ναι. Τα βιολογικά πετρέλαια. Ναι. Υπάρχει στη ΒΠΕ, όπου είναι βέβαια και... Λοιπόν, τέλος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί να έχει στην Αθήνα την έδρα του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι στη Λάρισα ή και στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι στο Κιλκής, θα πω εγώ. Όπου η ενασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα κάνει πραγματικά τη διαφορά. Δεν θα πω ούτε Λάρισα ούτε Θεσσαλονίκη. Θα πω στον Κιλκή στην προκειμένη περίπτωση.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι οι διοικητικές. Και να το έχουμε στην Αθήνα μου, για να μαζεύονται όλα τα στελέχη εκεί. Οι διοικητικές μονάδες πρέπει να είναι σε κάποιο κομβικό σημείο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης. Αλλά οι περιφερειακές μονάδες, αυτές που λένε ότι όπως στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εμείς την αγροτική ανάπτυξη, να έχει την οντότητα που, που πρέπει για να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης. Δεν θα περιμένω εγώ και μάλλον περισσότερο να αποφασίζουν αυτοί για μας χωρίς εμάς. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Αυτό γίνεται. Παρότι αν υπάρχει μπορεί, και ο νέος θεσμός, εγώ η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό. Μπορεί να ήταν και στην Καλαμάτα. Εγώ θέλω να πω το θέμα των αρμοδιοτήτων να είναι αρμοδιότητες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Άρα λοιπόν, καλό ήταν τότε που λέγαν ότι να έρθει στη Λάρισα. Και όντως, σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπρεπε να είναι κάπου στην περιφέρεια. Να είναι περιφερειακό Υπουργείο. Ναι. Αλλά όμως, και αυτοί έχουν τη συνεργασία μεταξύ τους, που κατά κάποιο τρόπο ίσως δεν είναι τέτοιο. Εγώ επαναλαμβάνω, αν αυτές τις περιφέρειες, όπως είπαμε στην αρχή, αυτές τις 13 περιφέρειες, τις δώσουν την οντότητα που πρέπει, εγώ νομίζω ότι δεν θα κάθεται να ασχολείται ο κάθε πολίτης που είναι το Υπουργείο και που είναι, δεν είναι ναι. το Υπουργείο. Τέλος, τα σχέδια του Χρήστου Γκουντενούδη για το 2014, για τις 25 Μάη, ποια είναι? Ξανασυνεχίζουμε σε αυτόν τον θεσμό, ο οποίος είναι σε βροφονηπιακή ηλικία, να τον πάμε στην παιδική ηλικία 3,5 χρόνια, να κάνουμε συν 4 χρόνια ή 5 χρόνια, πόσα θα γίνει, να πάμε στα 8 χρόνια, ή βλέπουμε και λέμε γιατί όχι και στην κεντρική πολιτική σκηνή? Κοιτάξτε, σε αυτό θα αρνηθώ. Δεν ξέρουμε. Στην πολιτική μιλές ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ. Ή ενδεχομένως αυτό που έχω να πω, στον πρώτο βαθμό, στην αυτοδιοίκηση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο πολίτης του Κιλκής, που είναι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, με τίμησε με την ψήφο του γιατί είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θα παραμείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω βέβαια να το δικαιώσω αυτό το διάστημα που λειτουργώ στην τοπική αυτοδιοίκηση για να με τιμήσει και πάλι με την ψήφο του όπου εκείνη την ώρα πάω. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν τι είναι? Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να δείξει κάποιος την προσφορά του, όπως λέτε εσείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης? Σαφώς. Γιατί έχει αμεσότητα των πραγμάτων και αυτό είναι το ωραίο. Πώς τώρα και ο βουλευτής έχει αμεσότητα, γιατί όλοι θέλουν να τον πλησιάσουν για να τον πινελικώσουν, έτσι, την έκφραση των... Αυτό ακριβώς. Ο βουλευτής αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο κίνδυνο από εμάς. Όχι και εμείς ότι δεν έχουμε κίνδυνο. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι η πρώτη βεβαίως. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέχρι του χρόνου που θα κυλήσει νερό στα αυλάκι. Και μακάρι να κυλήσει και νερό στο αυλάκι της ανάπτυξης στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, να βελτιωθούν αυτοί οι δείκτες στην ουσία, όχι οι δείκτες αντίκτες. Στην Ελλάδα. Γενικά στην Ελλάδα και βέβαια και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας κατά επέκταση. Εμάς μας ενδιαφέρει η κεντρική Μακεδονία. Δεν είμαστε αναπόσπαστο μέρος της Ελλάδος. Είμαστε εγώ το που λέμε στην αγροτική ανάπτυξη στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, αυτό που θέλω να πω και πάλι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι εδώ για οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε είναι και αν μη τι άλλο. Και με την ευκαιρία αυτή και οι πολίτες της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ είμαι βέβαια, κάνω και γραφείο στη Θεσσαλονίκη δύο φορές την εβδομάδα. Τρίτη-πέμπτη είμαι στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Παπαναστασίου. Άρα δηλαδή τώρα που μας παρακολουθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και έχουν προβλήματα με τους θεσμοθετημένους, τους φορείς, με τους αγροτικούς τους συνδεσμούς, ομάδες παραγωγών, ομάδες καπνού, όλοι αυτοί μπορούν βέβαια, να σας επισκεφθούν. Αυτό που μπορούν. Και μπορούν να εξυπηρετηθούν, για να πούμε γιατί, να εμπεδώσω περισσότερο τα προηγούμενα που έλεγα, υπάρχουν οι συνάδελφοι, οι τοπικοί εντεταλμένοι, ναι. όπως στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης, που μπορούν να απευθύνονται και να μπορούμε να έχουμε, να μην έρχονται οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και να το κάνουν και αυτό ναι. σε συνεργασία με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους, για να έχουμε οτιδήποτε καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε. Σε κάθε μία περιφερειακή ενότητα υπάρχουν ένας τουλάχιστον, στη Θεσσαλονίκη είναι δύο οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, αποκέντρωση στην πράξη. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε άλλη μια εκπομπή κοντά στους αγρότες. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή, για την υπομονή και το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.